Διάβασα τον κατάλογο και εσείς λείπατε. Διάβασα τον κατάλογο και εσείς γράφατε στις φυλακές την ιστορία της Κύπρου. Διάβασα τον κατάλογο και εσείς βρισκόσασταν στα βουνά και στους κάμπους πολεμώντας. Ζάλογο, Θερμοπύλες, μεριάστε πλάι σας να στηθεί του μαχαιρά το ολοκαύτωμα, του αχυρώνω θρύλος, του δικό μου λεβεντιά. Για αυτούς που πάλεψαν στου λιοπετρίου τον αχυρώνα και πέταξαν στις κορφές της Αθανασίας. Για αυτούς που κοιμήθηκαν μέσα στο άχυρο και ξύπνησαν αθάνατοι. Όταν οι απεικιοκράτες Άγγλοι απέρριψαν το δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950 και δια του Υφυπουργού των Απεικιών Χόπκινσον πετούσαν κατάμουτρα το «Ουδέποτε θα αλλάξει το καθεστώς της Κύπρου», αθετώντας όλες τις υποσχέσεις που έδωσαν στο λαό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για ελευθερία, δεν άφηναν άλλη επιλογή από την Επανάσταση. Όταν και είδαμε και αποείδαμε με τα τηλεγραφήματα και τις πρεσβείες, κλείσαμε τη μικρή μας ζωή σε ένα φάκελο, μικρό που να χωράει στη χούφτα μιας μαθητριούλας, στον προβολέα ενός ποδηλάτου, στη ράχη ενός βιβλίου. Γράψαμε με κόκκινο μελάνι τη διεύθυνση. Αξιότιμων ελληνικών κυπριακών λαών, οδών ελευθερίας ή θανάτου, χωρία και πόλης, Κύπρος. Μέθησε τότε ο λαός μας από το αθάνατο κρασί του 21. Απόφασή του ελευθερία ή θάνατος. Ξημερώματα της 1ης Απριλίου, ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Διγενής κυκλοφόρησε το πρώτο φυλάδιο κηρύσσοντας την Επανάσταση. Με την βοήθεια του Θεού, με πίστη στον Κύριον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού, και με την βοήθεια των Κυπρίων αναλαμβάνομαι τον αγώνα δια την αποκίνηξη του Αγγλικού ζυγού με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι προγονείς μας ως ιεράν παρακαταθήκη. Ήταν η επιτάσχη. Η Κύπρος σύστηκε από τις πρώτες εκρήξεις που προκάλεσαν τα παλικάρια της ΕΟΚΑ ανατινάσσοντας τις εγκαταστάσεις των Άγγλων και τα υποστατικά των απεικιοκρατών. Στη Λευκοσία, η Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία, το στρατόπεδο των Άγγλων Woolsey Barracks, την Αρχιγραμματεία, τον αστυνομικό σταθμό Πύλης και Ρήμιας. Στη Λεμεσό, επίθεση εναντίον του κεντρικού αστυνομικού σταθμού, του αστυνομικού σταθμού Αγίου Ιωάννη και της Επισταθμίας Επισκοπής. Στην Αμόχωστο, στις βάσεις των Άγγλων στη Δικέλια και τις στρατιωτικές αποθήκες. Στη Λάρνακα, ο κεντρικός αστυνομικός σταθμός, το διοικητήριο, το δικαστικό μέγαρο και τα σπίτια του αστυνόμου Μέλινγκ και του διοικητή μου Φτιζατέ και πολλά άλλα. Φώτης Πίτας, Χρήστος Σαμάρας, Ηλίας Παπακυριακού, Ανδρέας Κάριος έστησαν πανηγύρι λεβεντιάς και δόξας στις 2 Σεπτεμβρίου 1958. Πιασμένοι χέρι-χέρι χόρεψαν τον χώρο του Ζαλόγγου, το χώρο της Λεβεντιάς και του Θανάτου. Το ηρωικό Λιοπέτρι είχε αποκλειστεί την 1η Σεπτεμβρίου 1958 από ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Τα 4 παλικάρια κρύφτηκαν στο μικρό Αχυρώνα. Δυστυχώς, η προδοσία οδήγησε τους Άγγλους στον Αχυρώνα.
Μπροστά ο Χρήστος Σαμάρας από το Λιοπέτρι, ο άδολος, ο άνθρωπος του Θεού και της Εκκλησίας, ο ανιδιοτελής, ο άκακος και χαρισματικός, ο φιλομαθής και αυτοδίδακτος. Έμαθε βυζαντινή μουσική και ήταν ψάρτης. Στέλεχος της κοινότητας, ιδρυτής της ΟΧΕΝ. Ήταν υπεύθυνος της χριστιανικής κίνησης στην περιοχή. Γιος του Παρασκευά και της Χριστοφόρας, παντρεμένος με τη Μαρία και πατέρας της Ελένης, του Παύλου, του Μόδεστου και της Χριστοφόρας. Έλαβε μέρος στην επίθεση εναντίον της Δεκέλειας με τον Αυξεντίου. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1958 έπεσε ηρωικά στη μάχη του Αχυρώνα. Κανείς δεν το κατάλαβε πώς και πότε κυοφόρησε τον μικρό Λιοπέτρη τη μοίρα του λαού μας. Αναμετρήθηκε η ψυχή του κυπριακού λαού με τις σιδερόφραχτες στρατιές του Χάρτινγκ. Αντρώθηκε ο σκλάβος λαός μας για να σώσει την περηφάνεια του και να διεκδικήσει τη λευτεριά του. Ακολουθεί ο νεαρός δάσκαλος, ο Φώτης Πίτας, γιος του Σταύρου και της Μαρίας από το Φρέναρος. Ο βαθιστόχαστος νέος, ο οραματιστής, ο ποιητής, ο λογοτέχνης. Διαβάζουμε στο ημερολογιό του. 10/1/1957, βασανιστήρια. 3-5, ξυλοκόπημα. 9-11, ξυλοκόπημα. Dear, liquid, Ρωμάν, Οσμάν. Ημέρα φρίκης, αγωνίας, πόνου. Σπασμένες πλευρές, παράλυση, κρύο. Με δυσκολία περπατώ, γονγίζω από τους πόνους. Προσεύχομαι. Γράφει στον συναγωνιστή του Δημητράκη Στυλιανού. Εγώ, Δημητράκη, δεν νομίζω πως θα ξαναγυρίσω στην έδρα. Αποχαιρετά τον συναγωνιστή του Λουκί Χατσιλουκά τον Αύγουστο του 1958. Γεια σου, Λουκί. Ποιος ξέρει αν θα ξαναβρεθούμε. Ποιος ξέρει τις μοίρα στα γραμμένα. Και ο τιμημένος πατέρας αποχαιρετά το παλικάρι με αυτούς τους στίχους. Γεια μου να πάσεις το καλόν, αφού ήρθα στην προξένια. Και γιο να πάρω το όπλο σου και να σταθώ στον τόπο σου, να με σε λαμνία εννιά. Ακολουθεί ο Ψηλός, όπως τον έλεγαν, ο Ηλίας Παπακυριακού από τη Λιθράγκομη, γιος του Γιώργου και της Μαρίας Παπακυριακού, που έγινε θρύλος στα κοκκινοχώρια, φόβος και τρόμος των Άγγλων. Ο εμπνευστής, ο ακούραστος και πολυμήχανος, ο ανυποχώρητος, ο χαλκέντερος και ανυπότακτος νέος της Καρπασίας. Διετέλεσε υπεύθυνος της οργάνωσης στην περιοχιά σας, όπου ανέπτυξε πλούσια δράση. Διοργάνωσε ομάδα πολιτοφυλακής στην περιοχή Μαραθόβουνου για προστασία των Ελλήνων από τους Τούρκους. Στις 31 Ιουλίου 1958, συνοδευόμενος από συναγωνιστή του, συγκρούστηκε με περίπολο Άγγλων στρατιωτικών. Πληγώθηκε στο πόδι, αλλά κατόρθωσε να διαφύγει. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1958, περικυκλώθηκε από Άγγλους στρατιώτες στον Αχυρώνα Λιοπετρίου και έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Τελευταίος, ο Ανδρέας Κάριος από το χωριό Αυγόρου, γιος του Κυριάκου και της Φλουρέντζας, παντρεμένος με τη Δέσποινα και πατέρας του Παναγιώτη και της Ανδρούλας. Κουβαλώντας τους ώμους του μια ολόκληρη γενιά, με συνέστηση ευθύνης και υπευθυνότητας, έδωσε τον όρκο της Ιώκα για λευτεριά ή θάνατο. Συνετός, πράος, ιδεολόγος και οραματιστής, άνθρωπος της Εκκλησίας, πιστός στο Θεό και στην πατρίδα. Είχε πλούσια δράση. Σήκωσε στην αγκαλιά του το σύντροφό του, και πρώτον νεκρό της ΕΟΚΑ, Μόδεστο Παντελή, όταν πέθανε στην προσπάθειά τους να προκαλέσουν συσκότηση με εντολή του τομεάρχη Γρηγόρη Αυξεντίου. Έλαβε μέρος στην επίθεση εναντίον του αστυνομικού σταθμού Άχνας. Το Νοέμβριο του 1956 συνελήφθη και κλείστηκε στα κρατητήρια Πύλας, από όπου δραπέτευσε στις 12 Μαρτίου 1958 για να συνεχίσει τη δράση του.
Σε επιστολές που έγραψε μέσα από τα κρατητήρια, διαφαίνεται ο άδωλος χαρακτήρας του, ο εθνικός παλμός και η αγνή και χριστιανική του πίστη. Γράφει μεταξύ άλλων σε φίλο του: «Την Κύπρο μας την αγαπώ, τη λατρεύω. Γι' αυτήν πάλι καρδιά μου και στους βωμούς της θα προσφέρω και αυτή τη ζωή μου αν χρειαστεί, όταν θα έρθει η Άγια ώρα». Γράφει στον αδελφό του που πονούσε το πόδι του: «Λοιπόν, δεν θέλω να το παίρνεις κατάκαρδα, αλλά να είσαι ψύχρεμος, σωστός κάριος, να μας βγάζεις σας προπρόσωπους». Είπα, με ψυχραιμία και κουράγιο: «Να είσαι σε όλες τις μπόρες αλίγιστος σαβράχος». Γράφει στην αγαπημένη του γυναίκα μέσα από τα κρατητήρια και αναλύεται σε ένα αγνό οραματισμό. Δοξολογεί το Θεό που του χάρισε ένα παιδί: «Στηρίζω τις ελπίδες μου στο Θεό. Κύριε, βοήθησέ μας. Στηρίζω στην πρόνοια σου όλες μου τις ελπίδες για το λυτρωμό μας. Συ είσαι η ελπίδα και η παρηγοριά μας». Μεταξύ άλλων, γράφει και στίχους και εκφράζει το συναισθηματικό του κόσμο. Κοντά στον πλάστη η ζωή θα είναι χαρά και γέλια. Θα ξεχαστούν τα βάσανα, ο χωρισμός, τα τέλεια. Πριν από τον αγώνα, ο Ανδρέας Κάριος είχε πλούσια εθνική δράση σαν στέλεχος της Παναγροτικής Ένωσης. Τον βλέπουμε να αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα και να διεγείρει τα πλήθη εθνικά, προετοιμάζοντας το λαό για το μεγάλο ξεσήκωμα. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1958, τραγούδισε του Ζίδρου το τραγούδι και όρμησε με πάθος πυροβολώντας τους σιδερόφρακτους Άγγλους στρατιώτες που κύκλωσαν τον Αχυρώνα, και έπεσε ηρωικά ψιθυρίζοντας: «Ζήτω η Ελλάς». Στο χώμα σου δεν κοίτονται 4 κορμιά νεκρά. Εδώ απλώνονται 4 ηρωικές μορφές. Εδώ ξαποσταίνουν η δόξα και η τιμή της Κύπρου μας. Και ο μοναχογιός της Λύσης, ο έφεδρος αξιωματικός του τιμημένου ελληνικού στρατού, καμάρι της Κύπρου, περηφάνεια των δικών του, βλαστάρι του Πιερί και της Αντωνούς. Μόλις τέλειωσε το γυμνάσιο, πήγε στην Ελλάδα και γράφτηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και έγινε έφεδρος αξιωματικός στον ελληνικό στρατό. Μέσα από τα γραφόμενα του διακρίνεται η αγάπη του για την Ελλάδα. Του γράφει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων η μητέρα του: «Γιατί εμένα αρνήθηκες για να αγκαλιάσεις άλλη? Σ' άρεσαν από μακριά τα τίμητα της σκάλη?» Και αυτός μεταξύ άλλων απαντά: «Μητέρα, βρίσκομαι τώρα στην αγκαλιά της Ελλάδας». Με την έναρξη του αγώνα, ο Αυξεντίου εντάχθηκε στην οργάνωση και ανέλαβε το μεάρχης αμοχός του. Την 1η Απριλίου έκαμε επίθεση δολιοφθοράς στην βάση της Δεκέλιας και ακολούθως βγήκε αντάρτη στον Πενταδάκτυλο, όπου ανέπτυξε πλούσια δράση εναντίον των Άγγλων. Το Δεκέμβριο του 1955 μετακινήθηκε στο Τρόοδος κοντά στον αρχηγό και του ανετέθη η περιοχή Πιτσιλιάς. Εδώ έγραψε σελίδες δόξας και λεβενδιάς, πετώντας από κορφή σε κορφή, και γίνει ο τρόμος και ο φόβος των Άγγλων, για να φτάσει στις 3 Μαρτίου 1957 στη θέωση. Σταχυολογούμε από τα γραφόμενά του χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Σε επιστολή του προς συναγωνιστή του, γράφει μεταξύ άλλων αναφερόμενο στη μάχη στα βουνά των Σπηλιών: «Έστησα ένα σπουδαίο παιγνίδι στους Κότσιδες», έτσι αποκαλούσε ειρωνικά τους Άγγλους, «που θα το θυμούνται εφόσον θα υπάρχει αγγλικός στρατός. Έβαλα 2 τάγματα να αλληλοσυγκρούονται και γέμισαν την χαράδρα πτώματα, και εγώ έφυγα κατρακυλιστός». Σε επιστολή του προς την γυναίκα του Βασιλού, γράφει μεταξύ άλλων: «Αγαπημένη μου, μην ανησυχείς. Στην εσχάτη την ανάγκη θα αγωνιστώ και θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλά ζωντανό δεν θα με πιάσουν».
Χαρακτηριστικά και απλά τα λόγια του όταν το ρωτούσαν πώς έβλεπε τα πράγματα. Απαντούσε. Εμείς το τομάρι μας το κρεμάσαμε στο παλούκι του τοίχου, δείχνοντας έτσι απλά ότι η απόφασή του ήταν παρμένη. Όμως, το μεγαλείο του ήρωα διαγράφεται τις τραγικές στιγμές, όταν οι Άγγλοι ανακαλύπτουν το κρυσφύγετο του, ύστερα από προδοσία. «Εσείς να βγείτε έξω», διατάζει το συντρόφος του. «Εγώ πρέπει να πεθάνω». Σε αυτό το «πρέπει» περικλείεται η οντολογική και υπαρξιακή σχέση του με τον αγώνα και την πατρίδα. Με αυτό το «πρέπει» επιστεγάζει την αγωνιστική του πορεία και την προσφορά του. Ένας πρέπει πριν από τη μάχη να στερνοχτενίσει τα μαλλιά του σαν νέος Λεωνίδας. Τα τριά κονταργύρια σκόρπισαν στα γριολούλουδα. Ο εφιάλτης πεσμένος στα βράχια αναλογίζεται. Συνεφιασμένος ο ουρανός. Αφού γκράζονται τα παλικάρια. Μήνυμα θλίψης. Η προδοσία τους περισφύγγει. Γύρω παραμονεύει ο εχθρός. Κομμένες οι ανάσες. Η φωνή του αρχηγού σπάει τη σιωπή. Εγώ πρέπει να πεθάνω. Απλά, σταθερά, αποφασιστικά. Πρέπει να πεθάνω. Αλληλοκοιτάζονται τα παλικάρια. Εσείς να βγείτε έξω. Γαλινεύει το πρόσωπο. Λάμπουν τα στραφτερά του μάτια. Χαμογελούν τα παχιά χείλη του. Κλείνεται στον εαυτό του. Επικοινωνεί με το υπέρτατο. Έχει τελειώσει πάλι. Έχει νικήσει το θάνατο. Η Παναγιά του παραστέκεται, τον σφίγγει στην αγκαλιά της, τον περιτυλίγει στο πέπλο της, τον θέλει άσπυλο και αμόλυντο. Δεν θα αφήσει την κακοσμία της βενζίνης. Οι μυροφόρες και τα γριολούλουδα θα τον μοιράνουν. Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Κύριε, δέξου την προσευχή μου. Είμαι δικός σου. Τετέλεστε. Μολόν λαδέ. Ελάτε να με πάρετε. Μαχαιρωμένη Παναγιά, ξανά δες τέτοιο αφιέρωμα. Ξανά δες τη χάρη σου τέτοια λαμπάδα ακριβή. Δρόσω πηγές της πιτσιλιάς, χαροκαμένα κέδρα και αγρινά, πουλιά και αγριολούλουδα. Πέστε το τελευταίο, χαίρε Γρηγόρη. Χαίρετε του πενταδάχτυλου και του μαχαιρά. Χαίρε μοναχογέ της λύσης. Χαίρε Ζίδρο. Για ώρες κράτησε η μάχη με σύντροφο τον Αυγουστή και όταν οι οκτροί δεν μπόρεσαν να τους νικήσουν, περιέχισαν το κρυσφύγετο με βενζίνη και έβαλαν φωτιά. Καταραμένοι Άγγλοι, βάρβαροι. Και ο μέγας στρατάρχης παρασημοφόρησε, λέει, τους γενναίους που έκαψαν τον ένα. Ένας στρατός ντροπιάστηκε πολεμώντας τον ένα. Ξεφτυλίστηκε ο μέγας στρατάρχης. Τους έφτισε ο ίδιος ο λαός τους, που υποκλήθηκε μπροστά στο μεγαλείο του Ζίδρου και τραγούδησε τη μεγάλη του θυσία. Ένας αγώνας σκληρός, ένας αγώνας άνισος, με τους Άγγλους να διαθέτουν ένα άρτια εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο με όλα τα μέσα στρατό, και από την άλλη ένας λαός ειρηνικός, που δεν διαθέτει ούτε όπλα, ούτε πυρομαχικά, χωρίς καμιά στρατιωτική εμπειρία και με μόνο όπλο την αγάπη για ελευθεριά. Για 4 χρόνια η ΕΟΚΑ έγραψε σελίδες δόξας, χτυπώντας καθημερινά τους Άγγλους απεικιοκράτες παντού. Στα βουνά, στους κάμπους, στις πόλεις, στα χωριά, στα στρατόπεδα τους, στα αεροδρόμια τους. Πολεμούσαν με το τραγούδι στα χείλη. Τους συλλαμβάνανε και αυτοί έμεναν ολόρθοι, ψάλλοντας τραγούδια για την Ελλάδα. Τους βασάνιζαν και αυτοί δεν λυγίζαν. Τους οδηγούσαν στην αχώνη και αυτοί έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Άλλος έχασε το πόδι του, άλλος το χέρι του, άλλος τα μάτια του. Άλλοι πότισαν με το αίμα του στη διψασμένη γη μας.
Άλλοι σκόρπισαν τις σάρκες τους στις πέτρες και στους θάμνους. Πολλοί άφησαν ένα κομμάτι από την ψυχή τους στα κρατητήρια και στις φυλακές, στον εφιάλτη της Ομορφίτας, στις πλάτρες, στον εφιάλτη της Κερίνιας και άλλοι στις μεσαιωνικές φυλακές του Λονδίνου. Ο λαός άντεξε τις κακοχίες, τα κέρφιου, τις καθημερινές έρευνες, τα πρόστιμα, τους εξευτελισμούς, την καταπίεση. Σήκωσε με αξιοπρέπεια το σταυρό του. Αντιστάθηκε με πείσμα και άντεξε τον πόνο του. Γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα του Βορρά, τη χιλιοτραγουδημένη πόλη του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, όταν ο ένας σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο και ο άλλος υπηρετούσε ως έφεδρος αξιωματικός στον ελληνικό στρατό. Έγιναν φίλοι και έκτοτε η μοίρα τους ταυτίστηκε. Σμίξανε τα όνειρά τους, σμίξανε τις ελπίδες και τους οραματισμούς τους. Κυριάκος Μάτσης, πρωτότοκος γιος του Χριστοφή και της Κυριακούς, γέννημα και θρέμα του Παλαιχωριού. Ολοκληρωμένος επιστήμονας, για ο πόνος, εντάσσεται από τους πρώτους στον αγώνα και αναπτύσσει πλούσια εθνική δράση από τις διάφορες υπεύθυνες ηγετικές θέσεις που τον ατίθενται. Ιδεολόγος, αντιμετωπίζει τον εχθρό με θάρρος και αντιδρά με λεβεντιά όταν συλλαμβάνεται, πετώντας κατάμουτρα στον κυβερνήτη στρατάρχη Χάρτινγκ που επιχείρησε να τον προσβάλλει προσφέροντας του μεγάλο ποσό χρημάτων το ιστορικό «Ού περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής». Λογοτέχνης και ποιητής, εκφράζει έντονα τα συναισθήματά του, τους καημούς, τις λαχτάρες του και το μεγάλο του πόθο για λευτεριά. Ήρθε η ώρα να κάνει πράξη όλα όσα οραματίστηκε από τότε που ήταν φοιτητής για τη σκλαβωμένη πατρίδα, μέσα από τα οποία προβάλλει ανάγλυφη η ηρωική μορφή του και η φιλοσοφία του για τις αξίες της ζωής. Σταχυολογούμε από τα γραφόμενά του. Σε μια φιλοσοφημένη έξαρση γράφει: «Αυτός ο μεγάλος άγνωστος, αυτός ο ταπεινός που δεν υπολογίζεται, που δεν δεσμεύεται, που δεν συνθηκολογεί, που δεν συμβιβάζεται, που δεν λυγίζει, έχει πίσω του πανίσχυρο σύμμαχο, το Πνεύμα του Θεού». Γράφει στον αρχηγό Διγενή τον Ιανουάριο του 1956, όταν συνελήφθη και βασανίστηκε: «Υπέστη μεν δοκιμασία, αλλά ο Θεός μας βοήθησε. Εξίσκησαν τρομεράν πίεσιν σε μας πάντως ίδους. Πάντως πήραν μαθήματα ελληνικής ψυχής». Και όταν ξεφεύγει μέσα από τα χέρια τους, δραπετεύοντας από τα κρατητήρια κοκκινοτριμιθιάς στις 13 Σεπτεμβρίου 1956, ανοίγει τα φτερά του και διαφεντεύει τον πενταδάχτυλο. Πετά από κορφή σε κορφή, Καραβά, Λάπιθο, Κάρμη, Κερίνια, Πελαπάης, και κάνει το κρυσφύγετό του στο δίκο, εκεί όπου θα αφήσει την τελευταία του πνοή. Ο ήρωας με συνέπεια ολοκλήρωσε την πορεία του στο κρυσφύγετό του δικό μου στις 19 Νοεμβρίου 1958, απαντώντας ξεκάθαρα και τίμια στους Άγγλους ότι δεν παραδίδεται. Θα πορευθεί σαν νέος Ρήγας Φεραίος στα βήματα του φίλου του Ζήδρου, του αητού του Μαχαιρά. Έδιωξε τους συντρόφους του και τότε φώναξε στους Άγγλους στρατιώτες που του ζήτησαν να παραδοθεί. «Αν θα βγω πυροβολώντας», είπε, ξεκάθαρα και τίμια, χωρίς καμιά υστεροβουλία.
Ο κυπριακός λαός υποκλίνεται και εκφράζει το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του για το μεγαλείο της ψυχής των ηρώων μας και για τα όσα ωραία και μεγάλα μας πρόσφεραν. Είναι καθήκον και χρέος όλων να τιμούμε, να μνημονεύουμε και να εκφράζουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς που πρόσφεραν τη ζωή τους και έγιναν ολοκαύτωμα στο βωμό της Λευτεριάς. Οι ψυχές των ηρώων μας τότε θα ηρεμήσουν όταν δουν ότι αυτός ο τόπος σώθηκε από τους κινδύνους και βρήκε τη γαλήνη και την ευτυχία. Γι' αυτό και ο δικός μας ο ρόλος και οι δικές μας ευθύνες είναι μεγάλες. Οι αγώνες τους και οι θυσίες τους μας δείχνουν το δρόμο του καθήκοντος. Εδώ σε αυτή τη γη φυτέψαμε τα πιο μεγάλα όνειρα. Στα σπλάχνα της κατερούν οι τόσοι μας νεκροί να ακούσουν τις καμπάνες της Ανάστασης.